Ήταν Κυριακή, 2 Ιουνίου του 1981. Στο παλαιό μονάστηρο Τρικάλων, ένα μικρό και ήσυχο χωριό, τα πράγματα κυλούσαν ήρεμα και ομαλά όπως πάντα. Μέχρι εκείνο το βράδυ της Κυριακής, που ένα σοκαριστικό γεγονός ήρθε να ταράξει τη γαλήνη που βασίλευε στην τοπική κοινωνία. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ο 48χρονος, γεωργός το επάγγελμα, Σπύρος Ταρίδας. Ο Σπύρος ζούσε μια ήρεμη ζωή στο χωριό του. Παντρεμένος και πατέρας 2 ανήλικων παιδιών, ηλικίας 12 και 10 ετών αντίστοιχα, ο Σπύρος Ταρίδας ζούσε κοντά στην οικογένειά του. Εκείνο το βράδυ βγήκε για την καθιερωμένη του βόλτα στο καφενείο του χωριού. Αφού έπαιξε χαρτιά με άλλους θαμώνες όπως συνήθιζε, επέστρεψε στο σπίτι του. Όταν έφτασε, ζήτησε από τη γυναίκα του να του φέρει το καλό παντελόνι του και το πουκάμισο με τα αστέρια και την παρότρινε να πάρει τα δύο παιδιά τους και να φύγουν. Η σύζυγός του θεώρησε ότι ο άντρας της είχε άλλη μία από τις κρίσεις του, καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί με ψυχολογικά προβλήματα. Ποτέ όμως δεν φανταζόταν αυτό που θα επακολουθούσε. Ταρίδας βρισκόταν σε αμόκ. Πήρε κάποια πρόχειρα είδη ροχισμού, έβαλε φωτιά και τα έκαψε. Η γυναίκα του προσπάθησε να τον καθησυχάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια, ο 48χρονος, κρατώντας μια καραμπίνα, άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε μια αιματοχυσία χωρίς προηγούμενο. Το πρώτο του θύμα ήταν ο ίδιος του ο πατέρας, ο 67χρονος Αθανάσιος Ταρίδας. Στη συνέχεια πυροβόλησε τον παππού του, Κωνσταντίνο Ταρίδα, και τη γιαγιά του, Λαμπρινή Ταρίδα. Τέλος πυροβόλησε τη μάνα του. Οι τρεις πρώτοι πέθαναν ακαριαία. Η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σε λιγότερο από 24 ώρες. Τα επόμενα δύο θύματα του ήταν επίσης συγγενείς. Κρατώντας πάντα την καραμπίνα στο χέρι, καθώς περπατούσε, συνάντησε στο δρόμο τη θεία και τον θείο του. Τον παρακάλεσαν να πετάξει το όπλο, αλλά μάταια. Ο 48χρονος αγρότης επέστρεψε σπίτι του. Τα δύο παιδιά του, μόλις 10 και 12 ετών, ήταν ακόμη εκεί. Έντρωμα, τρομοκρατημένα και σχεδόν βέβαια για το δικό τους τέλος. «Πατέρα, μη σκοτώσεις και εμάς, μη μας σκοτώσεις», ψέλισε το μικρό αγόρι. Τα κοίταξε σαστισμένος και δευτερόλεπτα μετά, τα προσπέρασε για να συνεχίσει το φωνικό του έργο. Τα προσπέρασε χωρίς να τα πειράξει. Όπως αποδείχθηκε, ήταν οι μοναδικοί μάρτυρες που έζησαν για να πούν την ιστορία της πιο αιματοβαμμένης βραδιάς στα χρονικά της ελληνικής εγκληματολογίας. Το τελευταίο θύμα του Σπύρου ήταν η ίδια του η γυναίκα, η Σταμούλο. Η άτυχη 44χρονη είχε τρέξει στο σπίτι του κουμπάρου της, Θανάση Μπιζελιώτη, μιας και τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα προκειμένου να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο άντρας της την πέτυχε στην αυλή του σπιτιού του κουμπάρου τους. Την επέπληξε λέγοντάς της: «Τι δουλειά έχεις στο σπίτι του κουμπάρου? Εδώ στεφανωθήκαμε. Άντε στα παιδιά σου». Η γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Τη σκότωσε και αυτή πυροβολώντας την εμψυχρό. Μετά τον φόνο της γυναίκας του, στήριξε την καραμπίνα στο έδαφος, ακούμπησε την κάνη στην καρδιά του και πάτησε τη σκανδάλη. Το όπλο του δράστη πυροβόλησε για τελευταία φορά. Το τελευταίο θύμα ήταν ο ίδιος. Τις επόμενες ώρες στο χωριό Παλαιομονάστηρο Τρικάλων
Βρέθηκε να θρυνεί τους χωριανούς του και να μετράει τις πληγές του. Τελέστηκαν οι κηδείες όλων των θυμάτων. 7 συγγενείς και ένας γείτονας ήταν ο φρικτός απολογισμός. Και φυσικά και ο ίδιος ο δολοφόνος. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο χωριό. Σε ομαδικό τάφο ετάφησαν ο δράστης και οι 6 συγγενείς του. Ο γείτονας Ηλίας Κουσκουρής ετάφηξε χωριστά. Το ίδιο και η μητέρα του δράστη, η οποία κηδεύτηκε μία μέρα αργότερα. Κάπου εκεί άνοιξε και η συζήτηση για την άδεια οπλοφορίας. Πώς γίνεται να κατέχει καραμπίνα όποιος το επιθυμεί? Πώς και με ποιο σκεπτικό δόθηκε άδεια σε έναν άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν? Ο διοικητής του τμήματος χωροφυλακής βεβαίωσε ότι ο δράστης είχε άδεια οπλοφορίας. Επίσημη απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Η μόνη εξήγηση που δόθηκε ήταν πως την καραμπίνα την είχε στείλει ως δώρο η αδελφή του από τον Καναδά. Όπως και να έχει, κανείς δεν ξέρει με σιγουριά αν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από το κακό. Τα δυο του ανήλικα παιδιά που έζησαν τον τρόμο, ακόμα και αν γλίτωσαν, έμειναν ολομόναχα, αφού όλη τους η οικογένεια είχε ξεκληριστεί. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει, έχουν αφήσει τις φρικτές μνήμες πίσω τους και είναι καλά στη ζωή τους. Ωστόσο, ο πατέρας τους, Σπύρος Ταρίδας και το θολωμένο του μυαλό, θα κάνουν πάντα το χωριό των Τρικάλων να θυμάται εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα που βάφτηκε με αίμα.